Λοιπόν, αυτό λατρέψαμε από μικρά παιδιά, αυτό αγαπήσαμε, αυτό αγαπάμε και αυτό θα αγαπάμε στους αιώνες των αιώνων. Μιλάει ο Black Horse AEK, παίρνω το λάβαρό μας, είναι αυτό που μας έχει κάνει όλους όμοιοι δεάτες, το είπα καλά τώρα, γι' αυτό ξαναπαίρνω αυτό το βίντεο. Φίλοι μου, εγγραφέστε κουδουνάκι! Παιδιά, καλησπέρα από τη Νέα Φιλαδέλφια, από το γνωστό σημείο. Τώρα βρίσκομαι στο βόρειο τμήμα, μέσω Άλσος, ώρα χειροδεσίας του πρώτου πυλώνα του Βόρειου Ανατολικού. Το όνομά σου, το μικρό, Δημητρής, Χριστός. Ο Χριστός είναι ο χειριστής. Από τα κάτω, με το λάθος χρώμα πρέσα, χειροδοτούμε πάνω, στα ψηλά. Πάμε κατά 32 μέτρα. Έχω τρία λάνια εδώ πέρα μαζί μου, ελάτε ρε, ελάτε εδώ. Πείτε ονόματα, ηλικίες. Πάμε, αφιερωμένα τα βίντεο σε αυτούς που θα μιλάνε τώρα, πάμε, λέγε ρε. Κώστας Γαρώνης, 18, από Πάτρα. Έφυγες, επόμενος. Δημήτρης Πάσχος, 18, από Πάτρα. Ο επόμενος. Αλέξης Πρεπελίτσας, 24, από Πάτρα. Μάκες, να είστε καλά, είστε όλοι φοιτητές? Όχι, μαθητές. Μαθητές, δύο. Εσύ ακόμα φοιτή, μαθητής, ρε. Ναι, τώρα 18. Τελειώνω. Έχεις μείνει σε κανένα τάξη? Δεν είμαι 18, άνθρωποι, 17, μην ξέρω, είπα 18. Α, εντάξει. Έβα, εντάξει. Σε ένα μήνα θα αφιερώνω. Είμαι τώρα 17. Είσαι ωραίος. Να διαβάζεις για παρελαδικές, πώς θα λέτε εσείς τώρα τα κόλπα, να μπει σε ένα ωραίο πανεπιστήμιο. Έτσι, διάβασμα. Και η ΑΕΚ περιμένει. Η ΑΕΚ ήταν, είναι και θα είναι. Αυτό το λέω συνέχεια. Εσείς στα διαβάσματα να γίνετε καλοί άνθρωποι στην κοινωνία, όχι αλυταράδες. Κουτουλού κουτουλού. Λοιπόν, παιδιά, ώρα χειροδεσίας. Δυναμικά. Με το Χριστάρα, να τον δείξουμε το Χριστάρα. Ακατεύει σιγά σιγά ο φακός κάτω. Να δείξουμε τι πρέσα με το λάθος χρώμα. Χριστάρα! Χριστάρα! Μια καλησπέρα στο λαό της ΑΕΚ. Είσαι κύριος. Θα φύγει πάλι εδώ ο φακός, να εστιάσουμε πάλι τον πυλώνα, τη σκηνοθεσία, σκηνοθέτηση, λάθος όρος σκηνοθεσία, σκηνοθέτηση, δεν ξέρω τώρα ποιο παρτάκι, τι, ναι, δεν ξέρω τώρα σε ποιο παρτάκι θα ανέβω στην ταράτσα και αν θα ανέβω, ξέρω ότι σήμερα στην Αγκασοφιά ρίξανε το πρώτο μπετό στον πυλώνα, θα πάω τώρα παρέα με τη κουστοδία εδώ πέρα, τους bodyguard, να πάρουμε τα εκεί πεπραγμένα. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε τι και πώς χειροδοτείται ο πυλώνας. Δυστυχώς είμαι στη γη και δεν είμαι πάνω στην ταράτσα για να τα δούμε. Συνεχίζω περιπατητά από άλλους τομείς. Συνέχεια του πρώτου πάρτ, παιδιά, βλέπουμε τον άλλον πυλώνα, τον δεύτερο, τον βόρειο δυτικό, ο οποίος έχει ξεκαλυπωθεί εν μέρη. Βρισκόμαστε γύρω στα 28 και 3, 31, γύρω στα 32 μέτρα με μπετό, έτσι, σχηροδετημένος ο πυλώνας και θέλουμε ακόμα άλλα, αν είμαστε 3, άλλα 8 μέτρα, 8-9 μέτρα. Σύνολο κάθε πυλώνα, παιδιά, που με ρωτάτε, είναι 40,60 πόντους. 40 μέτρα και 60 πόντους. Έτσι. Αυτό που βλέπετε να φυσάει το άσπρο, το κίτρινο, είναι γεώπανο ασφαλτόπανο. Είναι παντού αυτό, παιδιά, είναι για την στεγανότητα του χώρου. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε πιο χαμηλά το ΜΕΑ 3, από τα πίσω, με τις σάριζες, η οποία στην ορολογία της οικοδομής λέγονται οπλισμός και είναι οι κερκιδοφόροι. Διακρίνεται τώρα στην οθόνη, ευτυχώς παιδιά γράφω γιατί νόμιζα ότι μίλαγα στον αέρα χωρίς να πατήσω πάλι το ρέκορντ. Φαίνονται οι κερκίδες του τομέα 4, θύρα 21, εδώ θα κάθονται τα αλάνια μας, τα καλά μας τα παιδιά και ο γιος μου φυσικά κάπου εδώ θα τη βρει. Λοιπόν, και πιο πίσω, από εδώ παιδιά θα είναι είσοδος, έτσι, της πίσω πλευράς, γιατί η κεντρική είσοδος θα είναι εδώ
αριστερά όπως δείχνει, θα δείξει ο φακός των επισήμων. Αυτό που εστιάζει ο φακός εδώ, αυτό παιδιά το P, έτσι, εδώ αυτό το μέρος θα είναι όλο αυτό εδώ, τα γραφεία της ΠΑΕ. Εκεί που έκανε ο Μελισσανίδης, σήκωνε το χέρι να φτάσει το ταβάνι και είχαμε την, αυτή την μικροπαρεξήγηση. Λοιπόν, παρέα με τα τρία αλάνια, τα 18 και τώρα τον 24. Με τον αέρα θα συνεχίσω περιπατητό, να φτάσουμε παιδιά, να δείξω εγώ όλους τους δυτικούς τομείς, ανατολικούς τομείς, πάμε αλάνια, πάμε. Τομέας 3 προς τον νότο, έτσι, πολύ κάτω σκαλοσιά και πάνω ετοιμαζόμαστε για το ανέβασμα. Πάμε, τομέας 2 ξεχωρίζει το φενιλιζόλι το άσπρο, τομέας 3 με τομέας 2, στα κάτω του είναι πεντακάθαρα, τα πάντα όλα, και πάνω έχουμε ελάχιστες, δεν θα πω καθόλου, ελάχιστες καλοσχές να υποβαστάσουν τα καλούπια, να κρατάνε το καλούπι, το πετοφόρμ, το οποίο πετοφόρμ το βλέπετε παιδιά ποιο είναι, κάτω από το δοκάρι, έτσι, αφού το ξύλο θα βγει, το πετοφόρμ θα εμφανιστεί λίγο επιφάνεια του μπετό. Λοιπόν, θα παρκάρω την κάμερα εδώ να δείξω λίγο τις βρεγμένες κερκίδες απέναντι του τομέα, εδώ είμαστε, του τομέα 6, δυναμικά. Πείτε ό,τι θέλετε εσείς, πείτε ό,τι θέλετε μέχρι να έρθω. Κάντε περιγραφή εσείς ρε, κάντε περιγραφή τη βλέπω. Άντε να δω τι έχετε μάθει. Ένα παιδιά να μιλήσουμε. Ήρθαμε από την Πάτρα, είμαστε τρία παιδιά. Ήρθαμε για πρώτη φορά στο γήπεδο, δεν έχουμε ξαναέρθει, έχουμε μείνει εντυπωσιασμένοι. Τι να πούμε, τι θέλετε να πούμε. Βλέπουμε το γήπεδο, ετοιμάζεται σιγά σιγά. Ο λαός μας. Λίγο. Πιάσω λίγο πυλώνα παιδιά, σε όλο αυτό το part, από τα ανατολικά τώρα η λήψη, από τα πλέον νότιο ανατολικά, θα πιάσω τη λήψη αυτή, δεν ξέρω τα παλικάρια τι είπανε, ντρεπόντουσαν, δεν πειράζει, θα τα ακούσω κι εγώ. Μίλησες, είσαι ωραίος. Λοιπόν, ώρα σκηνοθετήσεως, ώρα να έχει μπει μέσα ο δονητής. Παιδιά, το γήπεδο μέρα με τη μέρα αντριεύει. Εγώ που είμαι από τη δεύτερη φάση εδώ των εργασιών, έχω να σας πω ότι πραγματικά θα είναι ένα παλάτι το γήπεδό μας. Όπως το φαντάζεστε εσείς και εγώ, να ξέρετε, θα είναι συνένα. Όπως το φαντάζεστε, ειλικρινά σας το λέω, εν τιμή του λόγου, όπως το φαντάζεστε, θα είναι συνένα από ό,τι φαντάζεστε. Μιλάμε για τέτοιο πράγμα. Γιατί το λέω αυτό, γιατί λογικά μάλλον έχω πατήσει και μέσα. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε τα πεβραγμένα. Θα βγω το πρώτο παρτάκι. Έτσι, επιδερμικά. Εδώ είναι μέσα τομέας 2 και τομέας 3 στα κάτω. Έτσι, τα οποία έχουν καθαρίσει με τις σκάλες και τα λοιπά, τα κλιμακοστάσια έχουν καθαρίσει από σκαλοσιές. Άντε να δείξω τον τομέα τον απέναντι τον 6. Έχουμε κλείσει τα 3 εκ των 6, από τα 6 κουτάκια. Πάμε να δείξω το τομέα 5 στα κάτω του. Έχω έρθει και αργά παιδιά, αργάμιση. Πάνω στο σχόλασμα, καταλαβαίνετε, γιατί άλλη είναι η δουλειά που με πληρώνει. Να ταΐζω την οικογένειά μου. Εδώ με τους κερκιδοφόρους, τα αγκύρια, τα έλεγα σουβλιά παλιά. Κάποιοι παρεξηγηθήκαν, επιστήμονες που ξέρανε την ορολογία. Εγώ τα έλεγα σουβλιά, αυτοί παρεξηγηθήκανε. Αυτοί που παρεξηγηθήκανε παιδιά με τη δικιά μας και το σύνη, ξυδάκι.
Εδώ έχουμε τους άλλους κερκιδοφόρους. Κανείς δεν γεννήθηκε να τα ξέρει όλα. Και βλέπετε πόσο αγώνα κάνω καθημερινά, έτσι ώστε να ενημερώνομαι εγώ και να ενημερώνω μετά εσάς με τις σωστές ορολογίες. Λοιπόν, μπούκα του 4, της θύρας 21 και μπούκα 2, η άλλη μπούκα μας, να είμαστε κομπλέ. Θα δείξω και λίγο και τις καλωσιές και κλείνω εδώ πέρα, παιδιά, το πρώτο παρτάκι. Ζήτω η ΑΕΚΑΡΑ, συνεχίζω από τομέα 11. Να είμαστε καλά, παιδιά. Φίλοι, εγγραφέ το κουδουνάκι στο Black Horse της ΑΕΚ. Έτσι, μπράβο. Στο Black Horse της ΑΕΚ.